από τάξη πολίτης. Λοιπόν, παρά την έτσι λίγο αρχική μαγκωμάρα που εγώ λίγο εξέλαβα όταν μπήκα στο αμφιθέατρο, νομίζω ότι πλέον έχει βελτιωθεί το κλίμα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί ας πούμε, να υπάρχει μια ατμόσφαιρα συγκρατημένη, ότι όχι ότι δεν έχουμε τι να πούμε, αλλά υπάρχει μια αμφιβολία για το κατά πόσο το 6-7 σημαίνει κάτι για το μέλλον. Άρα δεν μπορώ να πούμε ότι η ατμόσφαιρα είναι ενθουσιώδης. Παρ' όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν αντόδισε πολλούς και πολλές από εμάς να έρθουν σε αυτό το αμφιθέατρο. Εγώ θα μιλήσω σε λίγο πιο προσωπικό τόνο. Καταρχήν θα πω ότι το ότι ήρθατε όλοι εσείς σήμερα, εμένα που με κάνει να αισθάνομαι δυνατός. Και να αισθάνομαι δυνατός όπως και τότε, ας πούμε, ένιωσα δυνατός. Και παρόλο που δεν νιώθω ακριβώς συγκινημένος, νιώθω μία ανάμειξη συγκίνησης και δέος ταυτόχρονα. Και θα προσθέσω και ελπίδας. Να ξεκινήσω καταρχήν για τη συγκίνηση. Τι συμβαίνει να συγκινούμαστε? Κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει αυτό όταν νιώθουμε ότι κάποιοι είναι δίπλα μας και μας βοηθούν, μας σκέφτονται, μας έχουν ανάγκη και τους έχουμε ανάγκη, προσπαθούν για το ίδιο πράγμα με αυτό που προσπαθείς εσύ. Μιας άνεσης που έχουμε πολλοί και πολλές από εμάς, η οποία μπορεί να διατηρείται όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Με τον Γιώργο, ας πούμε, από τα αριστερά σχήματα τότε, ή πια με έναν καφέ μετά από 7 χρόνια, και εμένα δεν φαίνονταν σαν να έχει περάσει και πολλής χρόνος. Τον Τόνι, όταν είδα, ξέρω εγώ, τις προάλλες μετά το δημοψήφισμα στον δρόμο, δεν ένιωσα ότι είχε περάσει και πολλής χρόνος. Τον Κώστα και ούτω καθεξής. Και είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, από τα μικρά ονόματα που έγραφε παραλυρηματικά ο Χρήστης ο Δουλιάδος, ας πούμε, στο κείμενό του, και αναγκαζόμουν και εγώ να το διαβάσω χθες αργά το βράδυ και έλεγα, έχεις γράψει, ας πούμε, όλα τα Ιάκια εδώ πέρα, πρέπει να πέσουμε για ύπνο. Παρ' όλα αυτά, δεν έπαβε αυτό να μου προκαλεί μια μικρή συγκίνηση, και τα μισά μικρά ονόματα καταλάβαινα ποιοι ήταν, και εγώ, που δεν ήμουν Ιάκης. Δηλαδή, αυτό το ότι το πήρε ο Αλέξανδρος και το είπε μαλάκα και κερδίσαμε, οριακά το θυμήθηκα που με ξύπνησε με έναν τρόπο γιατί κοιμόμουν, ας πούμε, στον διπλανό ράτσο. Αυτή η αναμπουμπούλα. Και αυτό, με λίγα λόγια, τι σημαίνει για μένα? Σημαίνει ότι αγαπιόμαστε κι ας μην είμαστε φίλοι. Κι ας μην λέμε τα προσωπικά μας μεταξύ μας. Και αυτό για μένα περιγράφεται με μία λέξη. Αυτή η λέξη είναι η συντροφικότητα. Και η συντροφικότητα είναι μία κεντρική έννοια στην αριστερά. Χωρίς συντροφικότητα δεν μπορεί να γίνει κάποιος ή κάποια αριστερός και αριστερή. Και αυτό είναι επί της ουσίας που με έκανε και εμένα τελικά αριστερό. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει λίγο με το δέος. Το 6-7 για μένα ήταν η στιγμή, ήταν αυτό το συμβάν που επιβεβαίωσε με έναν τρόπο αυτά που λέγαμε και διαβάζαμε στη θεωρία μας. Αυτές οι λίγο απανταθόρυκες, ας πούμε, τότε τοποθετήσεις που έκανε κυρίως οι Ακίτες, γιατί εγώ μικρός στη Σνοβάρα, και θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά τον παλιό Αρχιναρίδη όταν ήμουν από πρώτο έτος και ήταν ακόμα το 4-5, ας πούμε, τότε που εντάξει, όλοι κάτι ψηλογινόταν, αλλά δεν είχαμε, ας πούμε, το μυαλό μας που μπορεί να βγει και το κίνημα, που έβγαινε, ας πούμε, σε μια συνέλευση 120 ανθρώπων, που ήταν και από τις καλές, ας πούμε, της πάντας, και έλεγε στον Δαπίτη, ας πούμε, στον Πασπίτη, που του λέγανε ότι αυτά δεν γίνονται και έλεος με τους αγώνες, τι είναι αυτά που δεν γίνονται, 90-91, 97-98, ανατατοποίηση δηλαδή και το καθεξής. Είναι μεγάλη υπόθεση τώρα και η δική μας γενιά, αλλά και οι νεότερες να μπορούν να πούνε 90-91, 97-98, ανατατοποιήστε ή 2006-2007. Παρόλο που προφανώς έχουν γίνει και πολύ μεγαλύτερα πράγματα από τότε, αλλά νομίζω ότι
καμιά φορά μας οδηγούν στο να υποτιμάμε ακόμα και το μέγεθος του 6-7. Πράγματι, με όλα αυτά που συνέβησαν, εγώ δεν το σκεφτόμουν κάθε μέρα. Αλλά τώρα που είδα τις φωτογραφίες της Πανεπιστημίου με τα πανό των τριών δοκαριών να φαίνονται μικρά και από πίσω, ας πούμε, να βλέπεις ένα μονοκόμματο πράγμα όλη η Πανεπιστημίου και οι 5 μήνες που κάναμε συνεχόμενες καταλήψεις, ουσιαστικά 3 το 7 και 2 το 6, δεν είναι μικρό πράγμα. Κάποιοι θα πούνε ότι δεν είναι και μεγάλο. Σίγουρα όμως δεν είναι μικρό. Το τρίτο λοιπόν στοιχείο έχει να κάνει με την ελπίδα. Κατά τη γνώμη μου το 6-7 μας σημαδεύει με την έννοια ότι εντάξει προφανώς όλος ο κόσμος και όλος ο λαός και όλες οι γενιές έχουν φάει πολλά γκολ. Αλλά δεν έχουν βάλει και πολύ και κανένα δύο. Δεν είναι απλό πράγμα να μπορείς να πεις σε κάποιον ή κάποια σήμερα που σπουδάζει ότι το ότι δεν πληρώνεις δίδακτρα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εμάς. Και νομίζω ότι αυτή η πίστη και αυτή η εμπειρία της νίκης, όχι η πίστη της νίκης, αυτή η εμπειρία της νίκης είναι που μας κάνει μια γενιά ξεχωριστή. Και είναι και αυτό, ας πούμε, που έλεγε και ο συναγωνιστής, ας πούμε, από τον Αχμέτ νωρίτερα, ότι μπήκε η γενιά μας σε μια διαδικασία να αντιληφθεί ότι πρέπει και να πάρει αποφάσεις, οι οποίες όμως αποφάσεις δεν έχουν, ας πούμε, έναν αντίκτυπο στα πηγατάκια, ας πούμε, των σχηματιών, αλλά καθορίζαν, ας πούμε, τις εξελίξεις και τα δελτία ειδήσεων το επόμενο βράδυ ή μπορεί να ήταν, ας πούμε, και πιο κομικές, ας πούμε, στιγμές, όπως, ας πούμε, το γεγονός ότι εγώ βρέθηκα υπεύθυνος για το φιδάκι το ανεξήγητο που έκανε η πορεία, ας πούμε, των αρχών του Ιόνιου για να καταλήξει νομική. Γιατί έκλεισε τότε το μπλοκ, έσπασε, ας πούμε, το μπλοκ από τα ΜΑΤ, βρέθηκε το μπλοκ της Πάτρας στα Προπύλια και με ρωτάγαν, ας πούμε, ήμασταν εκεί τα επαρχιωτόπουλα και αναρωτιόμασταν πως θα πούνε νομική. Και ενώ είναι δίπλα, τους είπα, παιδιά, εντάξει, αφήστε, ξέρω εγώ. Και φτάσαμε, ας πούμε, μέχρι την Λιγόπου και από παιδιά, βάλω τελικά πράγμα πάνω από την άλλη. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι άλλη μια εμπειρία που μας κάνει ξεχωριστούς σαν γενιά. Ότι οι αποφάσεις, μάθαμε να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς, ας πούμε, διεθνή ασφαλείας. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η ουσιαστική συζήτηση δεν είναι για τα συμπεράσματα από το 6-7, αλλά είναι για το τι θα γίνει με τη δική μας γενιά. Οι προκλήσεις του παρόντος φυσικά και του μέλλοντος είναι πολύ μεγάλες και πολύ πιο τεθεωράτες και όπως έγραψα και στο κείμενό μου, ενώ ας πούμε έσκυζα τα ρούχα μου για τους αδύναμους κρίκους και τα αιτήματα αιχμές για να μπορέσει να βγει κίνημα τότε, σήμερα νομίζω ότι η κατάσταση απαιτεί άλλα πράγματα, άλλες ο βαθμό ολοκλήρωσης σχέδια και στρατηγικές. Πιστεύω όμως ότι ακριβώς επειδή έχουμε φάει αυτή την τριάδα, ακριβώς επειδή έχουμε ζήσει νίκη και ακριβώς επειδή έχουμε κατακτήσει το να συζητάμε μεταξύ μας ακόμα κι αν διαφωνούμε σε πολλά πράγματα και όπως ακριβώς είπαν και οι προηγούμενοι, το να νιώθουμε ότι είμαστε μέρος ενός σχεδίου ακόμα και όταν έχουμε διαφορετικές αποχρώσεις, ας πούμε, και αποκλίσεις σε σχέση με αυτό, είναι αυτό που εμένα μου δημιουργεί, εκτός από συγκίνηση και δέος, μου δημιουργεί και ελπίδα. Και ολοκληρώνω. Να πω επίσης και ένα αστερίσκο σε αυτό το σημείο. Επειδή αναφέρθηκα στο κοινωνικό φόρουμ στο κείμενό μου, θα πω το εξής. Δεν ξέρω αν εννοούσα εμένα ο Χρήστος νωρίτερα, αλλά στο κείμενό μου εγώ δεν είπα ότι το φόρουμ έπαιξε ρόλο για το φοιτητικό κίνημα. Πράγματι, θυμάμαι, ας πούμε, πως ήταν η κατάσταση στις σχολές και ασχοληθήκαν ελάχιστοι με το φόρουμ. Ακόμα και εμείς, ας πούμε, μοιράσαμε ένα κείμενο τις τελευταίες 3 μέρες πριν κλείσουν οι σχολοί για το Πάσχα. Αυτό το ανέφερα όμως για να δώσω, ας πούμε, την αντίστοιξη του τι, ας πούμε, σκεφτόμασταν ένα ολόκληρο, ας πούμε, πολιτικό δυναμικό πριν
αλλά και μετά από αυτό και πόσο ξαφνικά ήρθε, χωρίς όμως να ξεχνάω και πραγματικά πιστεύω πολύ αυτό που είπε ο Χρήστος, το πώς τα ΕΑΚ, ας πούμε, που ήταν πολύ πιο οργανωμένη και συγκροτημένη δύναμη, ενώ εμείς τότε πρακτικά ήμασταν ψιλοπουθενάδες, ας πούμε, και παλεύαμε να στηθούμε, το παλεύαν αυτό το πράγμα από το φθινόπωρο του 5. Θυμάμαι, ας πούμε, τότε τα λέγαμε εκεί πέρα με τους ΕΑΚΙΤΕΣ και έρχεται μια μέρα ο Αρχιαρανίδης, ας πούμε, το φθινόπωρο, Νοέμβρη, στάτα, δεν θυμάμαι, και μου λέει, Λίτσο, να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την άνοιξη. Και το κοίταγα εδώ καλά-καλά. Τι μου λες, άνθρωπο μου, εγώ παλεύω, ας πούμε, να βρω κανέναν άνθρωπο να οργανώσω, ξέρω εγώ, και ποιο σχεδιασμό. Και πραγματικά, εγώ το λέω, ας πούμε, σε όποιον και να με ρωτήσει και το έλεγα και παλιότερα, ότι πράγματι χωρίς ΕΑΚ δεν θα υπήρχε κίνημα. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό το κίνημα, σε αυτό το μέγεθος, σε αυτή την έκταση και σε αυτή την επιτυχία, μπορεί να μην υπήρχε και χωρίς όλους τους υπόλοιπους από εμάς. Κλείνω λοιπόν με αυτή τη φράση. Για μένα το ερώτημα είναι τι θα γίνει τελικά με αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ.